Γιάννης Παπαγιανόπουλος και Κοζόνης είναι στον πάγκο της Λαρισινής ομάδος. Κατσιπάνος, Ελληνοτάκης, Μάντα, Καλπάκης, Ξηράκης, Αρζένης, Δελιγιανάκης, Ενιφαντάκης, Σόντζης, Κόφη και Καφές. Είναι οι 11 που έχουν παραταχθεί για λογαριασμό του Μάριο Μπόνι, της αν θέλετε καλιά του Ρεθύμου στον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο βρίσκονται οι Δημούδης. Οι Δημούδης λοιπόν, Μαυροειδής, Καρβάλιο, Νικολινάκης και Μινάς. Ο Μπίκας, Κατσάρας βγάζει πολύ όμορφη μπαλιά μέσα στην περιοχή. Σουτ! Και σωτήρια απόκρουση του Κατσιπάνου. Προβίδας δεν μπορούσε να περάσει τον Μάντα, ο οποίος μάλλον θα είναι προσωπικός του Φρουρός. Φάουλ κερδίζει ο Νεμπεκλέρας. Εκτελείται γρήγορα από τον Κατσάρα για τον Μαυρόπουλο. Μαυρόπουλος για τον Πάτε. Πάτε βγάζει για τον Μαυρόπουλο. Μαυρόπουλος φάουλ. Φάουλ αναμφίβολα που γίνεται. Αναμφίβολα φάουλ και αντιαθλητικό φάουλ. Και είναι η κόκκινη κάρτα στο Σελινιωτάκι, στο 16ο λεπτό. Νεμπεκλέρας, ο οποίος επανήλθε μετά από μια απουσία μιας αγωνιστικής λόγω τραυματισμού. Λόγω συγγνώμη Ιώσιος που είχε προσβληθεί στον αγώνα, στον προηγούμενο αγώνα με τα Γιάννενα. Εκτελέστηκε το φάουλ. Να γκολ! Ωραίο γκολ! Πραγματικά ωραίο γκολ. Από το Θεόπιστο Παπαδόπουλο που πραγματικά πετάχτηκε στον αέρα. Φάνηκε ο Θεόπιστος Παπαδόπουλος από την φόρα που είχε πάρει. Πετάχτηκε στον αέρα μπροστά από τον Κατσιπάνο και έκανε το 1-0 ακριβώς στο 30ο λεπτό. Πάτε για να δούμε. 40 λεπτά από το ανακτήριο ριολάκτισμα του κυρίου Μπίκα, το αγώνα, και ο Πάτε θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι όχι. Εντυπωσιακή ενέργεια του Κατσιπάνου σε αυτό το πραγματικά καλό φάουλ. Πάτε, Μαυρόπουλος, Νεμπεγλέρας, Προβίδας, αποκρούει ο Κατσιπάνος. Σφυρίζεται σε θέση offside ο Γιάννης ο Προβίδας. Αγορογιάννης. Πέρασε ο Νεμπεκλέρας από πίσω. Νεμπεκλέρας μέσα στην περιοχή. Προβίδας 2-0. Προβίδας 2-0. Είναι το 2-0 για την ομάδα της Λάρισας. Παρακαλώ. Από πάσα του Νεμπεκλέρα. Από πάσα λοιπόν του Νεμπεκλέρα, ο Προβίδας κάνει το 2-0. Και το φάουλ για την ομάδα του Ρεθύμνου. Παυλίδης και Κόφη λοιπόν τις κάρτες. Εκτελείται το φάουλ. Δύο παίκτες και είναι το 2-1. Μειώνουν από κοντά οι κριτικοί. Μπουζιώτης για τον Κόιτς. Κόιτς με τη μία για τον Πάτε. Πάτε για το τρίτο γκολ. Πάτε, δυνατό σουτ γκολ. 3-1. 3-1 από το Γιάννες Πάτε. 3-1 από το Γιάννες Πάτε. Εντυπωσιακό το γκολ του Γιάννες Πάτε. Στο 90 ακριβώς. Ο Μπίκας λέει στους ανθρώπους του Ρεθύμνου να βγουν από το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί διαμαρτύρεται. Αγορογιάννης. Καλπάκης, και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Λάρισας με 3-1. Με γκολ πέτυχε στο 30, με γκολ πέτυχαν στο 30 ο Θεόπιστος Παπαδόπουλος με όμορφο τρόπο, με δυνατή κεφαλιά. Με τον Γιάννη Προβίδα στο 77 πετυχαίνει το 2-0, με τον Καλπάκη να μειώνει στο 88 σε 2-1 και στο 90 με τον Πάτε να πετυχαίνει το τελικό 3-1. Η Λάρισα άξιζε της ανίκης.